καλησπέρα σας και από μένα. Αυτή ήταν το τρέιλερ της ταινίας που κάναμε μαζί με τον Αλέξανδρο τον Λιονταρίτη. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω σήμερα λίγο για το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κόνσεπτ, μια ιδέα, ένα κινηματογραφικό project με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αυτό όταν δεν υπάρχει από πίσω ένα γραφείο παραγωγής ή ένα κομμάτι μεγάλο χρηματοδότησης ή κάποιο budget και πώς μπορεί ένα όνειρο, ένα κόνσεπτ να γίνει πραγματικότητα σε ένα πραγματικά φιλόξενο περιβάλλον όπως είναι η βιομηχανία, η κινηματογραφική της Ελλάδας. Θέλω να τονίσω ότι είναι δυνατόν και πιστεύω πάρα πολύ ότι στο μέλλον θα έχουμε και πάρα πολλές προσπάθειες που η τεχνολογία και η εποχή θα επιτρέψει επιτέλους την πολυφωνία κινηματογραφικά σε όλους τους νέους δημιουργούς. Πράγμα που δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να γίνει τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω του τεχνικού εξοπλισμού και των χρημάτων, αλλά και των πολύ ακριβού του budget που χρειαζόταν προκειμένου να γίνει, να ολοκληρωθεί και να μπορέσει να βρει το δρόμο της για τις αίθουσες μια ταινία. Η όλη ιδέα θέλω να την πολύ συνοπτικά να πω ότι αν έχουμε ένα κόνσεπτ, αν έχουμε μια ιδέα, εμείς με τον Αλέξανδρο είχαμε στο μυαλό μας ένα κόνσεπτ μιας ταινίας νεονουάρ, μιας ταινίας παρανομίας, αν θέλετε, στη σύγχρονη Ελλάδα και στη σύγχρονη Αθήνα της κρίσης και προσπαθήσαμε, φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες ιντερνετικές όπως το Indiegogo προκειμένου να βρεθούν χρήματα για να υλοποιηθεί η ταινία. Επειδή όμως όλα αυτά απαιτούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πάρει σε χρηματοδότηση από τηλεοπτικούς σταθμούς όπως είναι η Nova ή ο Theo Digital, ο TTV, αλλά και αυτό απαιτεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο για νέους δημιουργούς να τις βρουν, να τις έχουν και να μπορέσουν να τις στηρίξουν προκειμένου να πάρουν τη χρηματοδότηση. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι των νέων κινηματογραφιστών και δημιουργών βρίσκεται σε ένα διέξοδο που τον οδηγεί μοιραία στο να μην μπορέσει τελικά να υλοποιήσει το όνειρό του, το κόνσεπτ και όλη αυτή την ιδέα που μπορεί να έχει κινηματογραφικά. Αυτό που κάναμε πολύ συνοπτικά είναι ότι υλοποιήσαμε την ιδέα, φτιάξαμε το script, χωρίσαμε το κομμάτι του pre-production σε τρεις κατηγορίες. Το ένα είχε να κάνει με το κομμάτι του cast, για το πώς θα προσεγγίζαμε τους ηθοποιούς και πώς θα τους πείθαμε να παίξουν σε μια ταινία χωρίς να υπάρχει από πίσω, αν θέλετε, το budget ή κάποιο μεγάλο όνομα εταιρείας παραγωγής ώστε να υποστηρίξει την ταινία. Το δεύτερο κομμάτι ήταν αυτό που ανέφερε και ο προηγούμενος συνομιλητής μας, τα έξοδα τα οποία χρειάζονται για να γίνουν, τα τυπικά έξοδα για να γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας. Και το τρίτο ήταν να βρεθούν όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είχε να κάνει με τους χώρους, με τους συντελεστές πλην των ηθοποιών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για να ολοκληρώσουμε την ταινία. Και βέβαια το κομμάτι του post-production. Και αυτό ακολουθήσαμε ένα πρότυπο μοντέλο από το εξωτερικό του back-end production, δηλαδή στην ουσία κάναμε αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, βγάλαμε ένα τελικό budget της ταινίας, χωρίσαμε σε ποσοστά και αποδώσαμε τα ποσοστά σε περίπτωση που έρθουν κέρδη στην ταινία στους συντελεστές. Το χαρούμενο κομμάτι είναι ότι όλοι οι συντελεστές με το που περιγράψαμε και παρουσιάσαμε την ιδέα μας είχαν την διάθεση από την ψυχή τους και την αγάπη τους για τον κινηματογράφο και την 7η τέχνη να μας βοηθήσουν να υποστηρίξουν το project από την αρχή μέχρι το τέλος. Γνωρίζαμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Μιλάμε για μια ταινία η οποία το πρώτο κάτι ήταν γύρω στα 140 λεπτά, το τελικό μας ήταν γύρω στα 117. Καταφέραμε πείθοντας όλους τους συντελεστές να δουλέψουμε για ένα περίπου χρόνο, να ολοκληρώσουμε την ταινία και η ταινία αυτή να ταξιδέψει, να καταφέρει να συμμετάσχει σε αρκετά φεστιβάλ. Με μεγάλη χαρά κάναμε την πρεμιέρα την παγκόσμια στο φεστιβάλ της Cineart στην Κύπρο και πήραμε το βραβείο κοινού, όπως και με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε και στην Πελοπόννησο. Επίσης συμμετείχαμε στην Αγγλία, στην Αμερική, καταφέραμε να πάρουμε και ένα φεστιβάλ στο Χιούστον. Όλα αυτά τα λέω όχι για να υπογραμμίσω την πορεία της ταινίας, αλλά για να
μεταφέρω στους νέους δημιουργούς ότι πραγματικά, εάν υπάρχει αγάπη και το κόνσεπτ, δεν είναι πάντα πρόβλημα τα χρήματα στο να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κινηματογράφο, αλλά ο κινηματογράφος και η δικιά μας ταινία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η ταινία μας παίχτηκε το Σεπτέμβριο στις αίθουσες για 2 εβδομάδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και για άλλες 2 σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις όπως στην Λαμία, στη Ρόδο και σε άλλες. Και τώρα βρίσκεται στο 1/3 της εμπορικής της διαδρομής, δηλαδή περιμένουμε το DVD το οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες και ήδη αυτή τη στιγμή μιλάμε και με τηλεοπτικούς σταθμούς για την προβολή της ταινίας σε τηλεόραση. Μέσα σε όλα αυτά, και αυτό είναι το κυριότερο που θέλω αυτή τη στιγμή να μιλήσω, είναι ότι η ελληνική βιομηχανία η κινηματογραφική, δυστυχώς, αποτελεί, δεν έχει την αλληλεγγύη που θα χρειαζόταν ίσως για να υποστηρίξει νέους δημιουργούς και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και για το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου, το οποίο πραγματικά ενώ υπάρχουν οι προδιαγραφές λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των χαμηλότερων budget που πλέον απαιτούνται για να γίνει η ταινία, δημιουργεί πρόβλημα η έλλειψη αλληλεγγύης της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε και εμείς πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει όμως τρόπος πλέον να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει τρόπος ο κόσμος να δει τη δουλειά του κάθε δημιουργού. Το ίντερνετ είναι μια πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή, ένα πάρα πολύ καλό μέσο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε την ταινία μας στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι με πολύ αγάπη και πάθος όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό.